Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, πραγματικά είμαι συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Είμαι κοντά στον Ολυμπιακό 53 χρόνια. Σε βροχές, σε κρύα, με τους οργανωμένους, στις κερκίδες, σε διοικητικό συμβούλιο που συμμετείχα και δύο φορές. Πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ συγκινημένος. Πρώτον, ότι αυτός ο λαός των 17.000 του Πανθεσσαλικού, αυτή η υπέροχη διοίκηση του ερασιτέχνη, η οποία έχουν τους βγάλει το καπέλο, ότι πράγματι έχει δίκιο ο πρόεδρος κ. Τσεκούρας, ότι πρέπει να συμπαραστηκόμαστε και στα τμήματα του ερασιτέχνη. Είμαι συγκινημένος εδώ γιατί βλέπω πολλούς φίλους, οι οποίοι φορέσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι οποίοι ήμασταν μαζί στις εκδρομές, μαζί στους αγώνες. 53 χρόνια είναι πάρα πολλά. Έφτασε η στιγμή ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει από το μηδέν. Θέλω να συγχαρώ τη διοικούσα επιτροπή που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, τον Ευρυπίδη, τον Τζιμπανάκο, τον οποίο τον είχαμε στην πίτα ομάδα, τον κύριο Μπονόβα και τους άλλους συνεργάτες τους. Να με συγχωρήσει κάποιος αν ξέχασα κάποιον. Και τον κύριο Πουτσιβάλη, ο οποίος τραβάει μπροστά στα δύσκολα. Αδικήσαμε ορισμένους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά ζητάω συγγνώμη αν τους αδικήσαμε. Τώρα δεν περισσεύει κανένας. Δεν χρειάζονται αντιπαλότητες. Δεν χρειάζεται τι έκανε εκείνος, τι έκανε ο άλλος. Όλοι μαζί, η οικογένεια του Ολυμπιακού ενωμένη, δυνατή, θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε την ομάδα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει να την πάμε. Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας από μερικές που παίρνουν στην Α' Εθνική. Είναι ομάδα με χιλιάδες κόσμο, με μεγάλη ιστορία. Έχω να πω το εξής. Καλό κουράγιο στη νέα διοίκηση. Όλοι εμείς θα κάνουμε πάλι το καθήκον μας, θα είμαστε κοντά, χωρίς κακές κριτικές, με καλόπιστες κριτικές, γιατί χρειάζεται και καλόπιστη κριτική. Κοντά στη διοίκηση, κοντά στα παιδιά, κοντά στο ποδοσφαιρικό team. Και καλό κουράγιο έχω να πω. Και ευχαριστώ πολύ, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά για το Πάσχα. Εγώ θέλω να δηλώσω δημόσια ότι είμαστε μπροστά, κοντά και δίπλα στην καινούργια προσπάθεια που γίνεται για τον Ολυμπιακό Βόλου. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλα τα αδέρφια μου, τους οπαδούς, όπως η διοίκηση θα κάνει μια καινούργια προσπάθεια, έτσι και εμείς θα κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια να κάνουμε ένα οπαδικό κίνημα δυνατό. Να ξεχάσουμε ότι έχει συμβεί στο παρελθόν και όλοι μαζί αγαπημένοι να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό Βόλο από την αρχή. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν ξανά με την ομάδα μας. Ευχαριστώ.